λύθηκε επιτέλους το θέμα της συντήρησης ηλεκτροφωτισμού των κόμβων τόσο στο επαρχιακό όσο και στο εθνικό οδικό δίκτυο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Λόγω του ότι ο εργολάβος ήταν ένας από τη Θεσσαλονίκη, δεν προλάβαινε να ανταποκριθεί στις ανάγκες ολόκληρης της περιφέρειας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά προβλήματα και παράπονα κατοίκων και δημάρχων. 5 χρόνια τώρα. Εγώ φώναζα συνεχώς ότι πρέπει σε κάθε περιφερειακή ενότητα να υπάρχει μια ξεχωριστή εργολαβία που να φροντίζει για την αποκατάσταση των ζημιών, των φθορών που υπάρχουν στον ηλεκτροφωτισμό στους κόμβους. Υπήρχε μια αντίθετη άποψη από την τεχνική υπηρεσία, την τεχνική της περιφέρειας, που επέμεναν ότι ένας πρέπει να είναι ο εργολάβος, υπήρχε ένας κεντρικός εργολάβος, αυτός ο εργολάβος στη Θεσσαλονίκη δεν πρόκειται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που υπήρχαν, στα προβλήματα που προέκυπταν με ζημίες, με φθορές κλπ. Τελικά πέρυσι αποφασίστηκε ότι όντως θα πρέπει να υπάρχουν 2 ξεχωριστές εργολαβίες σε κάθε περιφερειακή ενότητα, εκ των οποίων η μία θα αναλάβει το εθνικό δίκτυο και η άλλη το επαρχιακό. Όσον αφορά το επαρχιακό δίκτυο, ολοκληρώθηκε η διαδικασία, ο εργολάβος υπάρχει και ήδη δουλεύει εδώ και πάνω από ένα μήνα και βλέπουμε σιγά σιγά, πρέπει να έχει δίκιο ο κόσμος σιγά σιγά, ότι κάποιοι κόμβοι ο ένας μετά τον άλλον αποκαθίστανται και λειτουργούν κανονικά. Και μέχρι και δεν πηγαίνει σε συγκεκριμένη περιοχή, πηγαίνει μια από εδώ, μια από εκεί, όπου βάσει της προτεραιότητας, όπως αυτή η προτεραιότητα προκύπτει. Και από τα παράπονα που υπάρχουν, αλλά και από την γνώμη των επιβλεπών των μηχανικών που έχουν ευθύνη της παρακολούθησης της καταστάσεως του οδικού δικτύου και οι οποίοι λένε ότι αυτός είναι βασικός κόμβος, ο άλλος είναι λιγότερο βασικός, αυτό έχει ένα μικρό προβληματάκι, άμεσα και πολύ γρήγορα μπορούμε να τα αποκαταστήσουμε, το άλλο είναι σοβαρότερο, θέλει να πάρουμε και ανταλλακτικά κτλ. Με κάποια κριτήρια δηλαδή γίνεται η επιλογή του που πηγαίνουν να δουλέψουν κάθε μέρα. Όσον αφορά τους κόμβους, το Εθνικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, η διαδικασία για την εργολαβία δεν έχει ολοκληρωθεί. Αλλά έχουμε συνεννοηθεί. Τώρα που υπάρχουν οι εργολαβίες αυτές πολλές και δουλεύουμε παντού, έχει κατά κάποιο τρόπο ο εργολάβος, ο κεντρικός που υπήρχε της περιφέρειας, έχει ξελαφρώσει λιγάκι και επομένως έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί σε κάποιο βαθμό στις ανάγκες μας. Έχουμε πει λοιπόν ότι μέχρι να αρχίσει να δουλεύει ο εργολάβος ο δικός μας, ο τοπικός, στο εθνικό δίκτυο, προβλήματα του εθνικού δικτύου θα τα τακτοποιήσει ο εργολάβος αυτός από Θεσσαλονίκη. Για τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί, δηλαδή πώς θα κινηθεί από περιφερειακή ενότητα σε περιφερειακή ενότητα, θα το αποφασίσουμε στην προσεχή εκτελεστική επιτροπή που θα συγκληθεί, ούτως ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα του ότι ήρθε στη Σέρνηση και δεν πήγε στην Έδεσα, πήγε στη Βέρεια και δεν πήγε στην Κατερίνη κτλ. Θα συναποφασίσουμε επομένως οι αντιπεριφερειάρχες τον τρόπο με τον οποίο θα δουλέψει. Αυτό θα γίνει σύντομα, μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες.